Φίλες και φίλοι, από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου εδώ σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ανολιώσια και Κολόσσος Dunkin' Donuts, δεύτερο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς. Ο Κολόσσος Dunkin' Donuts είναι εκείνος που πήρε το πρώτο παιχνίδι με 64-52 και έχει το προβάδισμα για την πρόκριση στις 16 της Summer Development League. Από την άλλη, τα Ανολιώσια να πραγματοποιήσουν μια καλύτερη εμφάνιση από την τελευταία και να μπορέσουν να πάνε τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Ξεκίνησε το μάτς με τους κίτρινους να είναι στην πρώτη επίθεση. Θα γίνει το χλέψιμο, όμως δεν ολοκληρώθηκε, η μπάλα είναι για τους σημερινούς γηπεδουχούς, τα Ανολιώσια. Κρατούν την κατοχή στα δικά τους χέρια παρά την πίεση από τον Βασιλιάδη. Πρώτο σουτά στο χώμ από τους γηπεδούχους. Ο Πυρόπουλος τώρα Καλοπίτας με μόλις μια πεντάτα διαθέσιμη στο σημερινό μάτς οι φιλοξενούμενοι. Και ο Ζαμπούρας με συγχωρείτε, θα πάρει το πρώτο φάουλ του παιχνιδιού και θα εκτελέσει και τις πρώτες δύο βολές στην αναμέτρηση. Από τη μία τα Ανολιώσια ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο στην τρίτη θέση του τέταρτου ομίλου με 6 νίκες και μόλις μία ήττα, ενώ από την άλλη ο Κολοσσός Dunkin' Donuts βγήκε δεύτερο στον πέμπτο ομίλο με 5 νίκες και 2 ήττες. Δεύτερη βολή μέσα, ο Ζαμπούρας άνοιγε το σκορ για το 0-1. Είναι μόνος του, παίρνει το τρίποντο, αλλά ασφαλή ο Χαρικάκης. Στη συνέχεια έχουμε επιθετικό rebound και φάουλ για τους γηπεδούχους. Στον Παπαδιά έγινε. Τώρα τα Ανολιώσια γίνονται κινήσεις, η μπάλα στον Βαρβαρίδη, θα εκτελέσει εκείνος για δύο πόντους, ευστοχή, συνδέεται με το καλάθι ο Βαρβαρίδης και βρίσκει σκορ και για τους γηπεδουχούς, 2-1 πλέον. Βασιλιάδης, Καλοπίτας, τον Τζαμπούρα, ήρθε από πίσω εκεί σαν την Αλεπού ο Βαχούλης, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο. Βασιλιάδης συνεχίζει το παιχνίδι, θα πάει προς τα μέσα, δεν είναι διαθέσιμο χώρο. Καλοπίτας πήρε το σουτ, το rebound θα δούμε που θα καταλήξει στον Σωτηρόπουλο. Ακόμα 14 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Ζαμπούρας για 3, αστοχή. Βαχούλης μάζεψε. Ξανά Παχούλης, δεν πέρασε η πάσα του για τον κολέγκα. Έχει χτυπήσει εκεί στα δάχτυλα, ήρθε με φόρα στο χέρι του Σωτηρόπουλου η μπάλα και πρέπει έτσι να τον βρει και κάπως άσχημα στα δάχτυλα. Συνεχίζει κανονικά ο ίδιος. Να χτυπήσει κιόλας κάποιος του Κολοσσού, δεν υπάρχει διαθέσιμη αλλαγή σήμερα, οπότε είναι κάπως ζόρι. Παχούλης εκεί τυφλά, πάσαρε σε αντίπαλο τελικά και ο Βασιλιάδης το εκμεταλλεύτηκε για το 2-3. Ψαρικάκης, Βαρβαρίδης, η μπάλα στον Παπαδιά για 3 εκείνος, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Βασιλιάδης κατεβάζει για τον Κολοσσό, την μπάλα στη γωνία, τρίποντη εκτέλεση αλλά αστοχή. Το ρημόν στα χέρια των κίτρινων. Παχούλη ζήτησε για να βγάλει γρήγορα μπροστά στον Παπαδιά και εκείνος με το δεξί δεν θα τελειώσει καλά τη φάση, αν και ήταν σε πλεονεκτική θέση ο παίχτης των Ανολιωσίων.
Καραμπεσίνης. Σωτηρόπουλος στο τρίποντο, άστοχο και πάλι. Γιαννίσαμε το πρώτο τρίλεπτο στην αναμέτρηση, το σκορ στο 2-3. Παπαδιάς. Κυκλοφόρησε η μπάλα στην περιφέρεια, το τρίποντο του Βαρβαρίδη. Δεν θα βρει στόχο, όμως γράπωσε την μπάλα εκεί ο Σαρικάκης πολύ έξυπνα. Ενώ συνέχεια έχουμε και πόδι. Βαρβαρίδης πέρασε. Κολέγκα στο πλάι, είχε και πέφτει πάνω του. Δυσκόλεψε κάπως ο Καλοφύτας. Συνεχίζει μόνος ο Σωτηρόπουλος. Γύρισε η άμυνα, έχουμε φάουλ έχει γίνει. Η Παχούλης απλά έβγαλε την μπάλα εκτός. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, ναι. Δεν έχει γίνει κάποιο φάουλ. Σωτηρόπουλος πέρασε, δεν άφησε όμως την παράσταση καλά του. Σαρικάκης δεν πιάστηκε. Βαρβαρίδης δίνει ύψος και καταλήγει στο καλάθι μπαλά, 4-3. Καλοπίτα σπατώντας την γραμμή, είναι άστοχος. Παχούλης στον Σαρικάκη. Ανά Παχούλης. Παπαδιάς βλέπει απέναντι. Το σιού του Σαρικάκη είναι άστοχο. Ο Παπαδιάς πάλεψε για το επιθετικό rebound και τελικά κέρδισε την κατοχή. Η μπάλα είναι για τα Ανολιώσια. Ο Λέγκας παίρνει και εκτελεί αμέσως από την επαναφορά. Ζαμπούρα στο rebound. Και μπάλα στα χέρια του Σωτηρόπουλου. 5-20 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Το προβάδισμα είναι στα χέρια των Ανολιωσίων. Σωτηρόπουλος έκανε βήματα. Παχούλης τώρα οργανώνει. Παπαδιάς βάζει πλάτη στο fade away. Θα μπει μέσα η μπάλα. 6-3. Βασιλιάδης στο συν 3. Η γηπεδούχη. Βασιλιάδης έχει βρεθεί το πλάι και σε αυτόν η μπάλα. Ζαγκούρας θέλει να παίξει με πλάτη, πασάρι στον Βασιλιάδη. Στο φλότερ εκείνος είναι άστοχος όμως. Βαρβαρίδης άφησε στη γωνία. Ηρεμεί τώρα κάπως η κατάσταση, ακουμπάει η μπάλα στον Παχούλη. Παπαδιάς περνάει μετά την προσποίηση. Ο Λέγκας επιλέγει να αφήσει έξω, ο Παχούλης θα το πάρει, αλλά δεν ήταν και τόσο καλό το σουτ. Βασιλιάδης γύρισε, προσποιήθηκε ανάμεσα σε δύο. Εκεί πήγε σε μια δύσκολη ενέργεια ο Βασιλιάδης και κέρδισε τελικά το φάουλ από τον κολέγκα. Βολές για τους φιλοξενούμενους, ενώ έχουμε αλλάγη για τους γηπεδούχους. Ο κολέγας θα καθίσει στον πάγκο, στη θέση του πέρασε ο Μπυρμπανάγος. Βασιλιάδης έτοιμος για την πρώτη. Θα τη χάσει. Εκτελεί τώρα την δεύτερη ο Βασιλιάδης, έξω και αυτή.
δεν πήραν κάτι από τις βολές τους οι φιλοξενούμενοι. Παπαδιά στον Βαρβαρίδη. Είναι έξω εκείνος προσποίηση από τον Σαρικάκη. Έχουμε φάουλ του Βασιλιάδη στην προσπάθεια του να κόψει τον αντίπαλό του. Με το σώμα, όπως λέει ο ρέφερι, βρήκε τον αντίπαλο του Βασιλιάδης, ο οποίος δεν το δέχτηκε αδιαμαρτύρητα αυτό το σφύριγμα. Φάουλ νούμερο 2 και για τους φιλοξενούμενους. Μέσα η πρώτη. 7-3. Έξω η δεύτερη από το Σαρικάκι. Ο Παπαδιάς πήρε το rebound, αλλά δέχτηκε την τάπα από το Σωτηρόπουλο. Και αν δεν κάνω λάθος, όχι, η μπάλα είναι για τα Ανολιώσια. Τελικά παραδέχεται ο Παπαδιάς ότι εκείνος ακούμπησε τελευταίος και εισπράττει το χειροκρότημα δικαίως. Κατοχή για τον Κολοσσό. 3,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο και το σκορ στο 7-3. Βασιλιάδης έτσι με πλάτη. Πέρασε η πάσα για τον Καραμπεσίνη, εκείνος αστόχησε. Σαρικάκης, ζήτησε ο Παπαδιάς. Βασιλιάδης τον δυσκολεύει. Βαρβαρίδης το σκέφτηκε για λίγο να πάρει το τρίποδο. Θα πάρει τώρα το για δύο πόντους. Καλύτερη θέση εκεί από τον Μπυρπανάγο. Νέο επιθετικό rebound και το καλά θέλει τελικά από τον Παπαδιά για το 9-3. Τέταρτος πόντος για τον ίδιο. Το φάουλ τώρα στον Βασιλιάδη. Το έκανε ο Πετρόπουλος. Καραμπεσίνης. Ρίσκει σίδερο ο Πυρπανάγος, μάτωσε. Κατεβάζει κιόλας. Βαρβαρίδης. Ωραία η ασίστ. Δεν την εκμεταλλεύεται όμως ο Φρέρης. Θα ήταν πολύ καλή η συνεργασία αν έφερνε και κάτι παραπάνω. Φρέρης τώρα στην επαναφορά. Σαν συμπαίκτη. Φίνει στον Σαρικάκι. Φρέρης ανενόχλητος. Βρίσκει σίδερο. Βασιλιάδης μάζεψε. Σωτηρόπουλος. Τα χέρια του Βασιλιάδη τώρα η μπάλα. Αλλοφύτας, έχει βάλει πλάτη ο Σωτηρόπουλος. Πήγε για βοήθεια ο Φρέρης. Με το δεξί ο Σωτηρόπουλος αστοχή. Βγήκε άμυνα από τους κίτρινους. Φρέρης με φόρα προς τα μέσα, μπερδεύτηκε εκεί στον αέρα. Έχασε και την ισορροπία του και έκανε βήματα. Καλοπίτας. Καραμπεσίνη στο Βασιλιάδη. Είχε δύο πάνω του εκείνος, άφησε στον Τζαμπούρα, ο οποίος ευτόχησε 9-5. Βαρβαρίδης, πάνω του Καραμπεσίνης, έχει μείνει μόνο στον Πυρπανάγος εκεί στα δεξιά. Δεν το πλήρωσαν όμως οι φιλοξενούμενοι. Βασιλιάδης με τον Πετρόπουλο. Σωτηρόπουλος για 3,
αστοχή. Μιλάμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. Σημάδευσε ο Σαρικάκης. Δεν το έβαλε όμως. Φρέρης πατάει τη γραμμή. Αλλά αστοχή επίσης. 11-5. Δευτερόλεπτα 15 για τον Κολόσο. Σωτηρόπουλος. Φρέρης είναι πάνω του, παίρνει το σκρίνο. Σωτηρόπουλος είναι με τον Πυρπανάγο. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Πετρόπουλο. Θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Οι γηπεδούχοι να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Φρέρης όμως αστόχησε στο lay-up. Η μπάλα παραμένει στα Νολιώσια, τα οποία έχουν 7,2 στο διαθέσιμο χρόνο τους. Παρουαρίδης, 5 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στον Σαρικά και εκείνος θα αναλάβει την εκτέλεση. Λίγο πιο δυνατό ήταν το σουτ και έτσι φτάνουμε στο φίναλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 11-5. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 11-5 υπέρ των Ανολιωσίων. Σωτηρόπουλος έκλεισε καλά η άμυνα των κίτρινων. Καλοπίτας πήρε ένα πιεζόμενο σουτ. Πετρόπουλος. Σε στον Φρέρι. Πανάγος αφήνει έξω τον Βαρβαρίδη για να πάρει το τρίποδο. Εκείνος βρίσκει σίδερο. Δαμπούρας αφήνει στον Βασιλιάδη. Καραμπεσίνης. Βασιλιάδης. Ωραία η πάσα για τον Ζαμπούρα, ο οποίος έφτασε κοντά στην αντιπαλή ρακέτα. Δεν την εκμεταλλεύεται αρχικά, κρατάει όμως ο ήλιος και κερδίζει το φάουλ στην συνέχεια από τον Πυρπανάγο. Μέσα η πρώτη με τη βοήθεια του ταμπλό. 11-6. Χάνει τη δεύτερη εκείνος. Παραμένει το 11-6 το σκορ. Πετρόπουλος. Και εδώ η άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Σωτηρόπουλος έφτασε κοντά, αυτός στο Βασιλιάδη. Εκείνος πήρε την προσπάθεια, η οποία είναι άστοχη. Σαρικάκης στον Πετρόπουλο. Ξανά Σαρικάκης. Έξω το τρίποντο, Βασιλιάδης στο rebound. Τσατόβ και Παπαδιάς ετοιμάζεται να περάσει το μάτι για τους φιλοξενούμενους, για τους γηπεδούς, προσχωρείτε. Καραμπεσίνης, Βασιλιάδης, έχουν 5 δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι. Καραμπεσίνης στα 3 δευτερόλεπτα θα πάρει το σουτ. Σωτηρόπουλος εκεί πήδηξε μόνος του και άφησε για την μπάλα στο καλάθι. Στην συνέχεια, 18. Στο τρίποντο και πάλι το μάτς. Βαρβαρίδης. Μπάλα βρήκε στα πόδια παίχτη του Κολοσσού Dunkin' Donuts.
Τώρα γίνονται οι αλλαγές για τους κίτρινους, με Παπαδιά και Τσατόβ να παίρνουν στο παρκέ. Βαρβαρίδης. Πήρε το σκρίν από τον Παπαδιά, εκείνος γράπωσε την μπάλα για να αποφευθεί το λάθος. Πετρόπουλος δίστασε να πάρει το σουτ, τώρα θα το κάνει, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Σωτηρόπουλος στο γρήγορο τρίποντο, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Άτυχος εδώ ο Σωτηρόπουλος, στο στάσιμο παιχνίδι. Η μπάλα. Παπαδιάς. Έχει πάρει θέση ο Βαρβαρίδης, σε αυτόν πάει η μπάλα. Τσατόβ, Παπαδιάς στον Πετρόπουλο για να πάρει το σούτ εκείνος. Αστοχή. Μόνος του πήδηξε ο Βαρβαρίδης. Του έκανε στο φάουλ στην συνέχεια ο Καραμπεσινής. Και τον στέλνει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Παχούλης επιστρέφει στο μάτς, παίρνει τη θέση του Πετρόπουλου. Το 18. Βασιλιάδης. Άφησε ο Καραμπεσίνης στον Σωτηρόπουλο. Του δημιουργεί χώρο ο Ζαμπούρας και ο Σωτηρόπουλος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 12-10. Πλησιάζουμε στο δίποντο τώρα. Οι φιλοξενούμενοι. Βιρβανάγος. Πάσαρε τελικά. Βαρβαρίδης προσπαθεί να πλησιάσει. Παχούλης στον Παπαδιά, 7 δευτερόλεπτα για τους κίτρινους. Παπαδιάς στέκεται στον αέρα, αλλά δεν ήταν τόσο καλό το σουτ. Βασιλιάδης θα το πάρει το τρίποντο και το βάζει. 12-13 προβάδισμα για τον κολοσσό Dunkin' Donuts. Διαχειρός Βασιλιάδη, ο οποίος εκτέλει πίσω από τα 6.75 και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Τώρα είναι μπροστά από τον Παπαδιά. Βαρβαρίδης θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Πεντέμιση λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα και η φιλοξενούμενη ομάδα έχει καταφέρει να πάρει τα ίνια. Βασιλιάδης. Μια δύσκολη προσπάθεια, δεν θα πάρει κάτι. Έχει φύγει μπροστά ο Βαρβαρίδης, τον είδανε. Του περάσαν για την μπάλα και εύστοχησε και εκείνος με το δεξί lay-up 14-13. Αλλαγές τώρα για τα Νολιώσια. Σωτηρόπουλος. Με 8 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Ζαμπούρας, πολύ ωραία πάσα, αλλά δυσκολεύτηκε να την κρατήσει ο Σωτηρόπουλος. Παχούλης. Πίνει στον Σαρικάκη. Ο Λέγκας έχει βάλει πλάτη τον Τζαμπούρα, γυρίζει, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής. Βασιλιάδης, πίνει στη γωνία, Καλοπίτας, τελεί για δύο. Τσατόβ μαζεύει, αφήνει τελικά στον Σαρικάκη.
Σωτηρόπουλος κολλάει πάνω του. Παπαδιάς. Σαρικάκης για 3 στα στοχή. Βασιλιάδης τώρα στην επίθεση των, του κολοσσού Ντακεντόνατς. Σωτηρόπουλος παίρνει το σούτ. Καραμπεσίνης στο επιθετικό rebound. Νέο 14 για τους φιλοξενούμενους. Βασιλιάδης προσπαθεί να πάει προς τα μέσα. Πέφτουν πάνω του κίτρινες φανέλες. Καραμπεσίνης για να προλάβει το χρονόμετρο. Και εδώ σε μια γρήγορη προσπάθεια ο Καραμπεσίνης, καθώς δεν είχε διαθέσιμο χρόνο. Παχούλη στον Τζατό. Ο Λέγκας έκανε βήματα. Δεν μετράει ό,τι έγινε. Πανηγύρισε ο πάγκος των Ανολιωσίων. Δεν είχα καταλάβει το στήριγμα του ρέφερη. Το Τυρόπουλο στάνει μέχρι το τέλος. 14-15. Πάμε. Σαρικάκης παίρνει την εκτέλεση. Εστοχή. 17-15. Βασιλιάδης στον Καραμπεσίνη. Σωτηρόπουλος τώρα εκτός οροπίας. Καλοπίτα στο έδαφος. Έχει φύγει μπροστά ο Σαρικάκης. Παίρνει και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 19-15 συν 4 πλέον για τα Ανολιώσια. Και αναγκάζεται ο κολοσσός Ντάνκεν Ντόνατς να καλέσει time out. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες έπειτα από την διακοπή για το time out του κολοσσού Ντάνκεν Ντόνατς, ο οποίος βλέπει τους αντιπάλους του να έχουν φτάσει στο συν 4. Βασιλιάδης 1.50 ακόμα για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Καραμπεσίνης θα το πάρει. Βρίσκει σίδερο η προσπάθεια. Καλοπίτας παλεύει και άφησε τον Ζαμπούρα και κέρδισε το φάουλ εκείνο στην συνέχεια. Καλοπίτας παίρνει ξανά. Εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Νέα ευκαιρία με τον Βασιλιάδη, δεν ούτε τώρα θα βρουν το καλάθι. Μαχούλης επιχειρεί μια μακρινή πάσα. Βρήκε την μπάλα ο Σαρικάκης, αλλά δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει, καθώς είχε αρκετή φορά και η μπάλα και ο ίδιος ο παίχτης. Σωτηρόπουλος μάζεψε. Άστοχος από το πλάι. Μπαλά δίπλα στον Σαρικάκη. Για 3 εκείνος πυροβολή. 22-15. Ο Σαρικάκης έχει πετύχει 8 συνεχόμενους πόντους. 2 τρίποντα και ένα δίποντο που έχουν κάνει το 17-15, το 19-15 και τώρα το 22-15. Τζαμπούρας. Ξανά αστοχή οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν μια νέα ευκαιρία 14 δευτερολέπτων, καθώς η μπάλα είναι στα δικά τους χέρια. Κάποιος από τα Ανολιώσια είναι αυτός που βρήκε τελευταίος. Βασιλιάδης είναι επαναφορά. Σωτηρόπουλος πάει αντίθετα από το σκριν του Ζαμπούρα. 9 δευτερόλεπτα τώρα
Χάνει αντικανονικά ο Σωτηρόπουλος, έχουμε φάουλ. Τούσαρη κακή. Είναι το τέταρτο αυτό των Ανολιωσίων, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σωτηρόπουλος στις σταυρωτές. Γυρίζει, θα δεχτεί την τάπα από τον κολέγκα, αλλά ο Παπαδιάς έχει κάνει το φάουλ. Φωνές τώρα από την πλευρά του Παπαδιά, ο οποίος διαφωνεί με αυτό το σφύριγμα. Μέσα η πρώτη από τον Σωτηρόπουλο. 22-16. Βάζει τέλος στην επιθετική αδράνεια αυτή η εύστοχη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Για το 22-17. Παχούλης. 5 δευτερόλεπτα θα το πάρει ο Σαρικάκης. Βρίσκει σίδερο. Θετικό rebound Παχούλη, προλαβαίνει να εκτελέσει, αλλά αστοχή και αυτός με τη σειρά του. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου και το σκορ δείχνει 22-17 υπέρ των Ανολιωσίων. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες στο παρκέ για να μπούμε και στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Το σκορ αυτή τη στιγμή δείχνει 23-17 υπέρ των Ανολιωσίων, όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι και στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι έκλεισαν προηγούμενοι στο σκορ. Κολοσσός ήταν κάνει ντόνατς τώρα στην επίθεση, Σωτηρόπουλος στον Βασιλιάδη. Καλοπίτας για δύο. Παχούλης. Έκοψε ο Βασιλιάδης, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί κάποιος συμπαίκτης εκεί στον δρόμο για να γίνει το κλέψιμο. Αυτό έξαρε όμως ο Βαρβάτης στη συνέχεια. Σωτηρόπουλος παίρνει ξανά. Βασιλιάδης στον Καλοπίτα. Εκτελεί τώρα για τρεις εκείνος. Είναι άστοχο. Αρκετά άστοχο το σούτ. Σαρικάκης. Παπαδιάς παίρνει το σφύριγμα, χαμηλά έχει γίνει το φάουλ. Λέγκας έφτασε κοντά, αλλά δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καμπούρας. Μπάλα στον Καλοπίτα, σε νέα εκτέλεση. Εκείνος τώρα θα βρει στόχο, είναι για δύο ποντούς στο σουτ. 22-19. Βαρύδης αστοχή στην προσπάθεια, Παχούλης στο μακρινό επιθετικό rebound. Ξανά Βαρβαρίδης. Μπάλα στον Παπαδιά. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολιώση. Ο Βαρβαρίδης θα πάρει το shoot, θα βρει στόχο. 25-19. Το 24-19 ήταν για 2 τελικά το shoot. Καμπούρας ανάμεσα από δύο μπόρεσε να βρει την πάσα για τον Καραπεσίνη. Εκείνος όμως
δεν κατάφερε να βρει σκορ. Χαρικάκης τελειώνει με επιτυχία 26-19. Βασιλιάδης με πλάτη. Παχούλης και Παπαδιάς τώρα πάνω του. Καλοπίτας έχει λίγο χώρο, αλλά στοχή στο δίποντο. Χαρικάκης θα βγει μπροστά, σταματάει στο τρίποντο. Το σκέφτει για λίγο να πάρει το σουτ, μπερδέθηκαν εκεί. Υπάρχει στον Ανδρουλιοσέν, κυρίως ο Σαρικάκης θα βγει στους αντιπάλους του. Καθώς εκεί που πάσαρε, δεν υπήρχε ούτε ο κολέγκας του, ο Παπαδιάς. Να χτυπήσει γρήγορα ο Σωτηρόπουλος, τον κόβουν με φάουλ. Η γηπεδόχη. Βαρβαρίδης δίνει τις μάχες. Ο Λέγκας ευκαιρία ξανά, ο Κολέγκας παλεύει να κρατήσει την μπάλα. 4 δευτερόλεπτα τώρα για τα Ανολιώσια, αλλά έχουμε βήματα. Πάει μόνος του, δυσκολεύει αρκετά Ζαμπούρας, ούτε αυτός από κοντά, είχε δύο παίχτες κολλημένος πάνω του. Βαρβαρίδης βάζει πλάτη, ψάχνει επιλογές, φύγει στον Παχούλη, εκείνος στον Σαρικάκη, για τρεις αυτός, άτυπος εδώ. Βασιλιάδης περνάει, τον σταματάει, ο Παχούλης με φάουλ. Και εδώ έφτασε μέχρι τις κερκίδες ο Βασιλιάδης. Σωτηρόπουλος για τρεις. Τόνιος αυτό το σουτ. 26-22. Βαρβαρίδης θα βολευτεί με τις δύο βολές, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση ο ψηλός των Ανολιωσίων. Είναι και το τρίτο φόλ αυτό του Ζαμπούρα. Υπενθυμίζω πως δεν έχουν κάποια διαθέσιμη αλλαγή οι φιλοξενούμενοι. Έτσι πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί και στα φάουλ αλλά και στο να μην χτυπήσει κανείς. Σε 7-22 τώρα. Βασιλιάδης. Καλοπίτας τον Καραμπεσίνη ξανά. Καλοπίτας θα πάρει την εκτέλεση. Παχούλης, Σαρικάκης. Σηκώνεται ο Σαρικάκης, βρίσκει σίδερο. Βασιλιάδης έχει δύο μπροστά του, βρήκε την πάσα όμως. Καραμπεσίνη ξανά στον Βασιλιάδη. Παχούλης μένει κολλημένος πάνω του. Τον σπρώχνει εκεί κάπως αντικανονικά. Και κάνει το φάουλ, ζητάει για αλλαγή τώρα ο Παχούλης, καθώς έκανε το τρίτο δικό του. Στην θέση που θα περάσει ο Πετρόπουλος. Ζαμπούρας για τρεις. Καθαρίζει ο Παπαδιάς. 4-10 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Σαρικάκης. Πετρόπουλος θα το πάρει από τη γωνία. Είναι άστοχος όμως. Ο
Σωτηρόπουλος προσπαθεί να πάρει καλή θέση ο Βασιλιάδης, δεν το επιτρέπει ο Πετρόπουλος. Από το ύψος των βολών το σούτ δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Τζαμπούρας, έγινε το κλέψιμο. 3 με 2 τώρα μπροστά. Καρικάκης, σαν και ήταν μόνος του, επέλεξε να πασάρει στον Παπαδιά και καλά έκανε. Αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, 29-22. Πήρε την άσκηση του ο Σαρικάκης. Βασιλιάδης. Περνάει από τον Πετρόπουλο. Εκείνος κάνει το φάουλ. Ενώ έχουμε και το time out. Συνέχεια έπειτα από το time out των Ανολιωσίων. Καραμπεσίνης πήγε γρήγορα. 2-1 τώρα εδώ. Δύσκολα τα πράγματα για τον Κολοσσό. Θα παραβατήσει το Γιώργο μόνος του. 31-22. Δώσει είναι 9 πλέον. Η γηπεδούχη πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Σωτηρόπουλος. Κολέγκας τώρα πάνω του. Υψωμένα χέρια μπροστά του, το χάνει ο Σωτηρόπουλος και κάνει και το φάουλ στη συνέχεια. Τον κολέγκα ο οποίος γράπωσε την μπάλα, παίρνει και τα έξιμα από τον πάγκο. Μαραρίδης αφήνει στον Πετρόπουλο. Παπαδιάς κοιτάει το καλάθι, σηκώνεται τώρα και θα το βάλει. 33-22, διψήφια διαφορά πλέον. Και τα Ανολιώσια στο σύν 12. Μέχρι το καλάθι τώρα από τους φιλοξενούμενους. 34-24. Σαρικάκης. Μαρμαρίδης. Μέσα. 36-24. Μαρμαρίδης και Παπαδιάς πρωταγωνιστούν στις τελευταίες φάσεις για τα Ανολιωσιά. Πετρόπουλος προσπαθεί να πιέσει τον Σωτηρόπουλο. Τελικά θα βγει άμυνα για τους κίτρινους. 1 και 15 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Παπαδιάς είναι μόνος του, το σκέφτει και δεν το πήρε τελικά. Έχουμε σφύριγμα, καθώς ο Βασιλιάδης έχει χτυπήσει κάπως. Μπορεί να συνεχίσει όμως. Δεν δείχνει να είναι κάτι το σοβαρό. Βαρβαρίδης. Σαρικάκης για τρεις αστοχή. Παπαδιάς πήρε το εξαιρετικό rebound και ανάμεσα στην άμυνα του Κολοσσού. Και έκανε το 38-24. Πήγαμε στα τελευταία 48 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Καλοπίτας βγήκε για να πάρει. Ζαμπούρας. Σωτηρόπουλος τώρα. Τρεις γύρω του. Βασιλιάδης θα σηκωθεί. Αστοχή. Μπερδεύτηκε και ο ρέφερι και διακόπηκε το ήρωη του παιχνιδιού. 24, κίτρινη, πάμε! 30 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. 24 για τα Ανολιωσιά.
Μητρόπουλος. Και πάλι ο ίδιος. Παίζει με τον Παπαδιά. Βασιλιάδης θα του κάνει το φάουλ από πίσω. Είναι το τέταρτο αυτό για τον Κολοσσό Dunkin' Donuts. Έχει ακόμα. Όχι, δεν έχουν άλλο να δώσουν. Έτσι, δευτερόλεπτα τώρα όλα για τα νολιωσιά. Πετρόπουλος μένει μόνος του. Δεν τιμωρεί όμως την αντίπαλη άμυνα. Νέα ευκαιρία τώρα για δύο αυτή τη φορά. Στεωθεί ο Σανικάκης. Δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 40-24 δείχνει τώρα το σκορ και με αυτό θα καθίσουν οι δύο ομάδες να πάρουν δύο ανάστες πριν την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. 40-24 το σκορ υπέρ των Ανολιωσίων. Και τώρα συνεχίζεται η δράση εδώ στο κλειστό του Σπάρτακ, που υπενθυμίζουμε ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Κολοσσός είναι αυτός που επικράτησε στο πρώτο μάτς, έχει κάνει το 1-0. Και μέχρι στιγμής σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι οι γηπεδούχοι δείχνουν να έχουν φέρει το μάτς στα μέτρα τους, ενώ θα πετύχουν ακόμα ένα καλάθι στον εφηδιασμό αυτή τη φορά με τον Σαρικάκη, έναν εκ των πρωταγωνιστών σήμερα. 42-24 πλέον το σκορ. Τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά ευκολότερα για τα Ανολιώσια. Καλοπίτας έμεινε μόνος και εκτέλεσε για 3. 42-27. Παπαδιάς. Παίζει με τον κολέγκα ξανά Παπαδιάς. Μαρβαρίδης το παίρνει και το βάζει τώρα. Όπως είναι λογικό, λύνονται κάπως τα χέρια. Και θα μπαίνουν και ευκολότερα τα καλάθια. 45-27. Και διαφορά στο συν 18. Ο Λέγκας έκανε το φαουλ. Δεν έχει γίνει ψηλά όπως λέει ο ρέφερι, έχει γίνει χαμηλά με το σώμα. Περνάει στον πάγκο ο Λέγκας Πυρπανάγκος στο παρκέ. Σωτηρόπουλος πήρε στην επαναφορά. Καραβεσίνης περνάει, αλλά δεν αφήνει πάντα στο καλάθι. Βασιλιάδης πιέζει τον Πετρόπουλο στο κατέβασμα. Μαρβαρίδης πήρε και εκτελεί για 3. Τώρα δεν θα το βάλει. Παπαδιάς με κοντύτερο αντίπαλο. Ο Καλοπίτας τον σταματάει για να μην εφορμήσει εκεί προς το καλάφι. Ρουχωτά στο μάτς. Ανάσες, ώρα για ανάσες για τον Σαρικάκη. Παπαδιάς πέρασε και άφησε εκεί εύκολα. Βρέθηκε στο έδαφος και ο Ζαμπούρας κάτω. Ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει κανένας από τους δύο. Σηκώστηκαν και οι δύο, όλα καλά. Πάλι καλά. Δεν χτύπησε κάποιος. Συνέχεια στο μάτς, το οποίο
Μας απομένουν ακόμα 8 λεπτά για την ολοκλήρωσή του. Σωτηρόπουλος πήρε το σουτ, είναι άστοχος. Παπαδιάς, Ρουχωτός αφήνει έξω. Πετρόπουλος αναλαμβάνει την εκτέλεση και το βάζει 50-27. Ψηλή πάσα για τον Βασιλιάδη. Έχει κάνει το φάουλ ο Πετρόπουλος, ο οποίος έκανε μόλις το τρίτο δικό του. Σωτηρόπουλος μετά τις τρίπλες εκτελεί. Μαρμαρίδης ανεβάζει ο ίδιος και πάει και στη φάση. Καραμπεσίνης σε έκοψε κανονικά. Πετρόπουλος πέρασε στον Παπαδιά. Δύο πάνω του, αφήνει έξω. Βαρβαρίδης θα σηκωθεί. Δεν σημαδεύει σωστά. Καραμπεσίνης μαζεύει. Καραμπεσίνης δεν πάει κάποιος αντίπαλος πάνω του, αλλά δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του δόθηκε. Φαίνεται 27 λοιπόν το σκορ, 5-40 ακόμα για την λήξη και όλα δείχνουν πως τα αναλιώσια θα φέρουν την σειρά στα ίσα. Όσο και να το παλεύουν μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι, έχουμε το καλάθι τον Πανάγο, 52-27. Οι φιλοξενούμενοι εκτός των άλλων πρέπει να διαχειριστούν και την κούραση, καθώς με μόλις μια πεντάδα ξέρουμε όλοι πως είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όπως και να έχει, χρειάζεται και η ανασές στο παιχνίδι. Μαρμαρίδης τώρα ρίχνει κάπως ταχύτητα. Φύνει απέναντι στον Πετρόπουλο, ο Πυρπανάγος για το δεύτερο σέρι δικό του καλάθι, δεν θα τα καταφέρει. Μπάλα κατέληξε στον Τζαμπούρα. Εκείνος όμως έκανε λάθος πάσα. Δεν υπάρχουν δυνάμεις πλέον να επιστρέψουν στην άμυνα οι φιλοξενούμενοι. 3-1 εδώ τα ανολιώσια. Ο Βαρβαρίδης θα κερδίσει το φάουλ από τον Σωτηρόπουλο, ο οποίος βρέθηκε ολομόναχος στην άμυνα. Μέσα η βολή από τον Βαρβαρίδη, 53-27. Μέσα και η δεύτερη. 54-27, Τσάτοβ επιστρέφει στο μάτς. Και ο Φρέρης. Βασιλιάδης θα πάρει το τρίποντο, δεν είναι καθόλου καλό, το καταλάβει και ίδιος. Πυρπανάγος, του Χωτάς με το δεξί, τελειώνει με επιτυχία, 56-27. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και το δεύτερο καλάθι αυτό του Ρουχωτά. Τσατώ, πολύ καλή άμυνα. Θέλω να βγουν γρήγορα μπροστά τώρα τα Ανολιώσια. Πυρπανάγος, Φρέρι ξανά Πυρπανάγος, με τη βοήθεια του απλού εκείνος. 58-27.
Βασίλη. Συν 31 πλέον. Σωτηρόπουλος αστοχή. Ρουφωτάς. Θα χάσει τώρα, αλλά έχει γίνει φάουλ. Ο Σωτηρόπουλος το έχει κάνει. Είναι και το τρίτο δικό του. Πετρόπουλος συνεχίζει το μάτς, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Τα πάντα έχουν κρυθεί στο παιχνίδι. Πετρόπουλος για τρεις. Σωτηρόπουλος αφήνει στον Βασιλιάδη για να κατεβάσει εκείνος. Κοιτάζει γύρω του με πως πήγε κάποιος συμπαίκτη, τώρα έρχεται ο Καλοπίτας. Ζαμπούρας για τρεις. 58-30. Είναι ολοφάνερο πλέον πως οι δυνάμεις έχουν εγκαταλείψει τους φιλοξενούμενους. Ρουχωτάς και πάλι θα βρει στόχο. 60-30-30. Σωτηρόπουλος στο νέο τρίποδο του Κολόσου Ντακεντόνας, Βασιλιάδης και ο Λομόναχος. 60-32. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Σατόβ. Έφυγε μπροστά ο Βασιλιάδης και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 60-34. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσατόβ το παίρνει από το κέντρο. Δεν το έβαλε, έψαξε τους πρώτους του πόντους ο Τσατόβ. Φινάλε λοιπόν στο παιχνίδι, νίκη για τα Ανολιώσια που θα επικρατήσουν 60-34 της μόλις μιας πεντάδας των Κολόσου Ντακεντών, έτσι εδώ ένα τρίποντο από τον Σωτηρόπουλο άστοχο, και θα κάνουν το 1-1 στη σειρά. Έτσι πλέον τα πάντα θα κρυφθούν στο τρίτο και τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι για το οποίο θα πάρει το εισιτήριο για τους 16. Φινάλε λοιπόν στο Σπάρτακο, Ανολιώσια Κολόσος Ντακεντών, 60-34.